Ο Κάρσον, ο οποίος έχει μείνει πάνω στον αγωνιστικό χώρο και δεν ξέρω αν είναι ανέσιτος, τι γίνεται, αν έχει γυρίσει η γλώσσα του. Μπαίνουν οι πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο. Στα ξαφνικά ήταν μια φάση που δεν φαίνονταν να εγκυμονεί κάποιο κίνδυνο. Βρισκόμαστε στα 5,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, αλλά το θέμα δεν είναι τι θα γίνει στον αγώνα, το θέμα είναι να είναι καλά ο Τζαχίλ Κάρσον, ο οποίος έπεσε ανέστητος πάνω στο παρκέ. Βλέπω άδεια βλέμματα. Ξαναβλέπουμε τη φάση σε replay για να έχουμε μια εικόνα σχετικά με το πέσιμο στο παρκέ του Τζαχίλ Κάρσον. Κανείς προφανώς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι στιγμής και μάλιστα καθώς συνεχίζω να ρωτάω, δεν γνωρίζουν καν αν έχει αναπνεύσει ο παίκτης. Τώρα όμως σηκώνεται εν μέσω χειροκροτημάτων, θα φύγει υποβασταζόμενος. Το βλέπουμε να έχει ανοίξει τα μάτια του ο Τζαχίλ Κάρσον, ο οποίος πηγαίνει και με ένα αρκετά γρήγορο βηματισμό. Με την προσθήκη οξυγόνου όμως, με την υποβοήθεια οξυγόνου, ο Κάρσον, ο οποίος γνωρίζει την αποθέωση,